MGTV, η ομογένεια κοντά σας. Πάρα πολύ για την υποστήριξή του όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα με το Ρεφόρνη Ιππιακό Σταθμό. Έχουμε πια μια πάρα πολύ ωραία παρουσία σήμερα, αρκετό κόσμο, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ευχαριστούμε και πάλι όλο τον κόσμο που μας υποστηρίζει και τον κύριο Κουρμέλιο ιδιαίτερα. Και ελπίζουμε για το μέλλον, για ακόμα καλύτερα και πιο δυναμικά για όλους και την ομογένεια και για μας. Σταύρη Αλουδάκης Μιχάλης, Γενικός Γραμματέας του Εσωτερικού του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελλάδος. Είναι τιμή μου σήμερα και χαρά που βρίσκομαι με ομογενείς εδώ στην Λότα του Αγίου Δημητρίου και από ό,τι βλέπω στην προσπάθεια αυτή έχει συμβάλει ένας πολύ γνωστός πατριώτης μας, όπου σήμερα τιμάται για το έργο του και τη φιλανθρωπία του. Τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να αναδεικνύονται και να συνεχίζουν οι ομογενείς να τους τιμούν, γιατί το έργο της κοινότητας είναι σημαντικό για την Ελλάδα μας. Ξέρω 42 χρόνια και έχει μία από τις καλύτερες καρδιές του κόσμου. Απόψε τον τιμούνε και είμαστε όλοι πάρα πολύ περήφανοι για αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι μόνο για αυτό που έκανε στον Άγιο Δημήτρη. Είναι για 42 χρόνια που δίνει από την καρδιά του σε όλους τους Έλληνες, είτε στο Ρουάνο Μετάνο, είτε στο Γκόγια, είτε στο Soccer Club, είτε στα παιδάκια και σε ανθρώπους που έρχονται εδώ πέρα και πάνε στα νοσοκομεία και τους δίνει housing. Αυτός ο άνθρωπος έχει μια χρυσή καρδιά και είμαστε όλοι πάρα πολύ περήφανοι που το ξέρουμε, εμείς όλοι που τον γνωρίζουμε, και αν υπήρχαν πιο πολλοί τάμπορ που μέλιδε σε αυτόν τον κόσμο, θα ήταν πάρα πολύ όμορφος ο κόσμος. Κυριλέησον Πατράγιε ευλόγησον. Χριστέ ο Θεός ευλόγησον τη βρόση και την πόση τους πάντα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παρακαλώ να παραμείνετε όρθιοι για τους εθνικούς ύμνους της Αμερικής και της Ελλάδος από την απόφυτο του ημερησίου μας σχολείου Δεσποινίδα Μελίνα Τσιροπούλου. Oh, say can you see by the dawn's early light, what so proudly we hailed at the twilight's last gleam. Και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο χέρ ελευθεριά, και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο χέρ.
Θεμελίνα για την άψογη εκτέλεση των εθνικών μας ύμνων. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην 95η επέτειο από την ίδρυση της μεγαλώνυμης κοινότητας του Αγίου Δημητρίου. Ξενιτιά. Η οδυνηρή στιγμή του αποχωρισμού από την πατρίδα, από τα αγαπημένα μας πρόσωπα και πράγματα. Άσπρα μαντήλια που χαρακώνουν τον ορίζοντα, δάκρυα που θολώνουν τα μάτια, οι τελευταίες λέξεις πριν από τον αποχωρισμό. Γύρω, η βουβή παρουσία των αγαπημένων προσώπων που πνίγουν τους λιγμούς τους. Εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω μία παρένθεση. Η γιαγιά μου η Χριστίνα, που πέθανε 104 χρονών και που έζησε τον ξεριζωμό από τον πόντο και βίωσε τη γενοκτονία των ποντίων, όταν το καλοκαίρι με καλωσόριζε, πάντα έκλαιγε. Και στην ερώτησή μου, «Γιαγιά, γιατί κλαις αφού μόλις ήρθα», μου απαντούσε, «Δεν κλαίω που ήρθες, κλαίω γιατί θα φύγεις». Ένας κόμπος στο λαιμό, λοιπόν, και η στυφή γεύση της αναμονής μέχρι ότου το καράβι της γραμμής, ένα τρένο ή ένα αεροπλάνο μας απομακρύνει από τον τόπο μας και από τους δικούς μας. Και μετά ο νους να γατζώνεται πεισματικά στην ξέμακρη και ευλογημένη ώρα του γυρισμού. Στην ξενιτιά ο Έλληνας μετανάστης βγαίνει στην αρένα της επιβίωσης. Αποταμιεύει, ανοίγει τη δική του επιχείρηση, στέλνει χρήματα στην πατρίδα, αγοράζει το πρώτο του σπίτι, χτίζει εκκλησίες και δίπλα του σχολείο, δημιουργεί κοινότητες για να διατηρήσει και να μεταλαμπαδεύσει στην επόμενη γενιά τη χριστιανική του πίστη και την αγάπη του για την Ελλάδα, την ένδοξη ιστορία της, τη γλώσσα της, τα ήθη και τα έθιμά της. 95 χρόνια πέρασαν από την ίδρυση, από την ημέρα της ίδρυσης της κοινότητός μας και η κοινότητα του Αγίου Δημητρίου έχει γίνει η δεύτερη πατρίδα, το σπίτι το πατρικό, η αγκαλιά της μάνας, στα χείλη η προσευχή και η παράκληση στον Άγιό μας Δημήτριο, αλλά και η ανίποτη χαρά να βλέπουμε τους κόπους μας να καρποφορούν και τα παιδιά μας να προοδεύουν, να μορφώνονται, παίρνοντας τα εφόδια της ελληνοχριστιανικής παιδείας μέσα στο σχολικό σύστημα του Αγίου Δημητρίου, κάνοντας τα όνειρά τους πραγματικότητα. Έτσι, καταφέραμε να μην σκορπίσουμε, αλλά να κρατηθούμε όλοι ενωμένοι. Σαν παρουσιάστρια της σημερινής εκδήλωσης, αλλά και σαν εκπαιδευτικός που υπηρετεί το ημερήσιο σχολείο του Αγίου Δημητρίου, εγώ και οι συνάδελφοί μου εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια επ' ευκαιρία των 95 ετών ζωής της πολυσχηδούς δραστηριότητας και πολυσχηδούς δραστηριότητας της κοινότητάς μας. Εμείς οι δάσκαλοι είμαστε περήφανοι για το επάγγελμά μας, γιατί δεν είναι ένα όποιο επάγγελμα, είναι αποστολή. Εμείς οι δάσκαλοι άλλο στόχο και σκοπό θέσαμε όταν επιλέξαμε αυτό το λειτουργήμα, να πλάσουμε ανθρώπους. Η στοργή και η αγάπη μας να γίνει θεμέλιο των παιδιών μας, να στερεώσουμε κάθε βήμα στη ζωή που τα περιμένει, να κάνουμε την κρίση τους ξεκάθαρη, δίκαιη και φωτεινή και τη θέλησή τους να τσαλώσουμε για αγώνες τίμιους και για τη δική τους προκοπή και το δικό τους καλό. Όλων μας η αδιάκοπη προσπάθεια είναι το ίδιο πολύτιμη και απαραίτητη για αυτών των παιδιών το καλό και για την προκοπή τους. Για τούτο το όνειρο βρισκόμαστε σήμερα εδώ, να πλάσουμε ανθρώπους που άσβεστοι θα κρατήσουν τη φλόγα του ελληνισμού και της πίστης μας. Για τούτο το όνειρο ενώνουμε όσοι έχουμε δύναμη μαζί με τη δική σας και δεν αισθανόμαστε προδομένοι αλλά περήφανοι για τις επιτυχίες των παιδιών μας. Από καρδιάς εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους όσους με την προσωπική τους συμβολή στήριξαν και συνεχίζουν να στηρίζουν την κοινότητα του Αγίου Δημητρίου, τους πνευματικούς μας πατέρες, τον πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου και τα μέλη του, τη φιλόπτωχο αδελφότητα και όλους τους οργανισμούς, τους ευεργέτες,
όλους όσους ανιδιωτελώς και άοκνα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Και βέβαια στο σημείο αυτό θα έπρεπε να αναφέρω το τιμούμενο πρόσωπο, τον κύριο Κουρκουμέλη. Εγώ δεν θα πλατιάσω όσον αφορά το γνωστό σε όλους κεφαλονίτη επιχειρηματία, φιλέλληνα και φιλάνθρωπο. Εύχομαι όμως από καρδιάς η ζωή και το έργο του να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση. Σας ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλέσω τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της κοινότητός μας, τον κύριο Στέφανο Θωμάτο, για ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα και πάλι. Καλώς ήρθατε στο γεώμα μας αυτό. Να τιμήσουμε ένα πρόσωπο το οποίο είναι πολύ αγαπητό στην κοινότητα. Αγαπητοί ιερείς, αξιότιμοι εκπρόσωποι της Ελλάδας και της Κύπρου, αγαπητοί κύριοι Κουρκουμέλη, κυρίες και κύριοι. Με μεγάλη μου χαρά σας καλωσορίζω στο γεύμα αυτό για να τιμήσουμε έναν από τους πιο θερμούς υποστηρικτές της κοινότητάς μας, τον κύριο Αναστάσιο Κουρκουμέλη και την αξιότιμη σύζυγό του, Κατερίνα. Ο κύριος Κουρκουμέλης είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας που τον γνωρίζει καλά όλη η Εστόρια. Πέρα από αυτό όμως, είναι και ένας άνθρωπος με ήθος, βαθιά πίστη και αγάπη για τον συνάνθρωπο και την κοινότητά μας. Την αγάπη του αυτή την έχει δείξει επράκτως πάρα πολλές φορές. Εγώ όμως θέλω να σταθώ στην πρόσφατη οικονομική βοήθεια που μας έχει προσφέρει για την περάδοση του κτηρίου που θα στεγάσει στο νέο μας βρεφονιδιακό σταθμό. Το daycare που χτίζουμε ακριβώς απέναντι από την εκκλησία μας. Κύριε Κουρκουμέλη, η κίνησή σας αυτή μας έχει συγκινήσει όλους, όχι μόνο γιατί συμβολίζει την πίστη που έχετε στο μέλλον της ελληνικής κοινότητας της Αστόριας, αλλά γιατί κατανοείτε τη ζωτική σημασία που έχει η ελληνική παιδεία για τη στήριξη αυτού του μέλλοντος. Όλα ξεκινάνε από την ελληνική παιδεία. Με αυτό δεν εννοούμε μόνο την ελληνική γλώσσα και την ιστορία μας. Εννοούμε τις παραδόσεις, τους θεσμούς μας, την έννοια της οικογένειας, της δικαιοσύνης και πάνω απ' όλα την ορθόδοξη πίστη. Η κοινότητα του Αγίου Δημητρίου, η κοινότητά μας, έχει βάλει τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας και της ελληνικής παιδείας ως τον απότερο στόχο της. Είμαστε ευγνώμονες που έχουμε σπουδαίους ανθρώπους σαν εσάς, κύριε Κουρκουμέλη, δίπλα μας, συμπαραστάτες στον αγώνα μας σε αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε. Το καινούριο μαστήριο θα στεγάσει το νέο βρεφονιδιακό σταθμό, βρίσκεται σήμερα περίπου στο 80% της κατασκευής του. Ο στόχος μας είναι να ξεκινήσει λειτουργία το Σεπτέμβριο του 2023. Ο αγώνας μας συνεχίζεται για να μαζέψουμε τα απαιτούμενα κεφάλαια για την αποπεράτωσή του, αλλά έχουμε πίστη στην κοινότητα και προπάντων έχουμε πίστη στο μεγαλοδύναμο που μας καθοδηγεί. Ο βρεφονιδιακός σταθμός θα αποτελέσει μια σημαντική προστίγη στο υπάρχον σχολείο μας. Αυτή τη στιγμή το σχολείο μας έχει από νηπιαγωγείο μέχρι γυμνάσιο και λύκειο. Μάλιστα είναι το μοναδικό λύκειο που είναι ελληνικό λύκειο αυτή τη στιγμή στην Αμερική, αν όχι και σε όλο τον κόσμο, έξω από την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 500 περίπου παιδιά στο ημερήσιο σχολείο και 200 περίπου παιδιά στο απογευματινό. Ευελπιστούμε να δούμε ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή στο μέλλον, αλλά χρειαζόμαστε τη στήριξη όλων σας. Όχι μόνο οικονομική στήριξη. Θέλουμε να στηρίξετε τις προσπάθειές μας με την παρουσία σας. Όλα όσα έχουμε εμείς σήμερα είναι αποτέλεσμα του μόχθου και σκληρής προσπάθειας σε εποχές μάλιστα πολύ πιο δύσκολες για την ομογένεια. Συμβολίζουν όμως την αγωνία της κάθε γενιάς και την ελπίδα τους να μην χαθεί η ρίζα μας, να μην χαθεί ο ελληνισμός μας. Έχουμε καταφέρει αυτά τα τελευταία 95 χρόνια να το κρατήσουμε αυτό ζωντανό. Ελπίζω και σε άλλα 95, γιατί όχι και σε άλλα 1000 χρόνια, στην Αστόρια και στη Νέα Υόρκη
να είμαστε εδώ στο Νέα Δημήτρη και να υποστηρίζουμε την ελληνική παιδεία, την ελληνική οικογένεια και την ορθόδοξη πίστη. Θέλω να τελειώσω δίνοντας πάλι συγχαρητήρια στο συμπατριώτη Κεφαλονίτη κύριο Κουρκουμέλη και την οικογένειά του. Μπράβο, Κάμι! Κύριε Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, κύριε Σταυριανουδάκη, κύριε Αθανασά, αγαπητοί συμπατριώτες, 95 χρόνια από την ίδρυση της κοινότητας, 65 από την ίδρυση του σχολείου μας. Ποιος θα μπορούσε άρα και να σκεφτεί ότι από το 27 περίπου, όταν οι περισσότεροι Έλληνες ομογενείς μαζεύτηκαν στην Αστόρια, θα διαγράφαμε τέτοια λαμπρή πορεία. Αναλογιστείτε λίγο το πόσο σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μόλις είχαν βγει από τη μικρασιατική καταστροφή λίγα χρόνια πριν και τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού και του ελληνισμού της Μικράς Ασίας, αποτέλεσαν ένα τεράστιο κομμάτι των ανθρώπων που μετανάστευσε. Μαζί με ανθρώπους, Έλληνες, οι οποίοι έφυγαν από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης για να έρθουν εδώ. Ξέρετε, όχι απλά επιβιώσαμε, όχι απλά αποδείξαμε το ποιοι είμαστε, αλλά μεγαλουργήσαμε. Και το αποτέλεσμα αυτό είστε εσείς σήμερα, που μπορείτε και γιορτάζετε τα τόσο πολλά χρόνια της ίδρυσης της κοινότητάς μας. Και όπως είπε και ο πρόεδρος, ο Στέφανος, ο κύριος Θωμάτος, να σχεδιάζουμε και τα επόμενα 100, γιατί έχει και 1000 χρόνια την κοινότητα. Και αυτό δείχνει κάτι. Δείχνει ότι πιστέψαμε σε αυτόν τον σκοπό. Πιστέψατε στον ελληνισμό, πιστέψατε στη διαίωνισή του. Κάποτε θυμάμαι, άκουγα τον πατέρα Νεκτάριο όταν είχα πρωτοέρθει, όπου έλεγε ποιος είναι αυτός ο κόσμος που λέει ότι οι Έλληνες φύγαν από την Αστόρια και ότι οι Έλληνες δεν είναι πια εδώ. Και έλεγε πάντα με ζέστη ότι οι Έλληνες είναι εδώ, συνεχίζουμε και προχωράμε και προοδεύουμε. Ναι, πατέρα Νεκτάριο, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Εδώ είμαστε, το αποδεικνύουν οι συμπατριώτες μας σήμερα, θα το αποδείξουν και για τα επόμενα 100 χρόνια. Και θέλω να σας πω με αφορμή αυτή την υπέροχη γιορτή ότι αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε εμείς εδώ. Για να σας θυμίζουμε ότι υπάρχει μια μητέρα πατρίδα που σας αγαπά, που σας σκέφτεται και που θέλει να είναι πάντα δίπλα σας. Γι' αυτό θέλω λοιπόν να σας καλέσω όλους και από το φιλόξενο βήμα που έχω εδώ σήμερα να έρχεστε στο προξενείο, να διεκπεραιώνουμε τις υποθέσεις σας, τις υποθέσεις των παιδιών σας, τις υποθέσεις των εγγονών σας, να συνεχίζουμε να γράφουμε άλλους 100 Έλληνες κάθε μέρα αν μπορούμε, γιατί αυτή είναι το μέλλον. Γιατί αυτή η κοινότητα, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, για να προχωρήσει για άλλα 100 και για 1000 χρόνια, πρέπει να ανανεώνεται. Και τι καλύτερη ανανέωση από τα παιδιά μας που φοιτούν σήμερα στον Άγιο Δημήτριο και από τα παιδιά των παιδιών σας. Θα ήθελα να το σκεφτείτε αυτό, γιατί η πατρίδα μας σας χρειάζεται, η πατρίδα στην οποία κατοικείται σήμερα η Αμερική χρειάζεται τόσο το κομμάτι σας ως Αμερικανοί πολίτες, αλλά εμπλουτίζεται και από την ελληνική σας καταγωγή και πρέπει να το συνεχίσουμε. Πάντα με την Αρχιεπισκοπή μας, πάντα με την Ομογένειά μας, πάντα με το Προξενείο. Θα ήθελα λοιπόν να σας συγχαρώ όλους. Το έργο της κοινότητας είναι ιστορικό, έχει αντέξει σχεδόν ένα αιώνα και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλά χρόνια ακόμα και για πολλούς αιώνες ακόμα. Και εδώ είμαστε για να το καταφέρουμε. Και θα είμαστε πάντα δίπλα σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και να γνωρίσουν την ιστορία μας, αλλά και να τηρήσουν τις παραδόσεις που, όπως είδα πριν, η νεολαία μας χόρεψε με μεγάλο ταλέντο στους παραδοσιακούς χορούς μας. Τις τελευταίες μέρες έχω πάει σε αρκετές ομογενειακές οργανώσεις και κοινότητες. Βασικό στόχο βέβαια το να ενημερωθεί ο κόσμος μας ότι εδώ και 3 χρόνια υφίσταται ένας καινούριος νόμος όπου πολλοί από τους ομογενείς μας έχουν τη δυνατότητα, εάν και εφόσον το επιθυμούν, να συμμετέχουν σε επόμενες βουλευτικές εκλογές από τον τόπο κατοικία τους. Διαπιστώνω βέβαια ότι υπάρχει ελλειπής ενημέρωση, κάτι το οποίο σημαίνει ότι όσοι το επιθυμούν θα πρέπει να προστρέξουν στο προξενείο μας, που άλλωστε με τους καινούριους προξένους που έχουν έρθει πλέον, όπως είπε και ο αγαπητός Δημήτρης, είναι στη διάθεση της ενημέρωσης όλων σας, για να ενημερωθείτε στο σύστημα που ήδη προστρέχει σε ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελλάδος. Και το δεύτερο είναι ότι επειδή οι διαδικασίες αυτές έχουν συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, είναι επιβεβλημένο αυτό να γίνει στο επόμενο τρίμηνο με τετράμηνο, ώστε να γνωρίζετε όλοι τη δυνατότητα αυτή που υπάρχει. Να πω όμως επίσης ότι την ευκαιρία της σημερινής σας συγκέντρωσης, ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που οι φορείς της Ομογένειας
δεν ξεχνούν, αλλά κυρίως αναγνωρίζουν τους ανθρώπους που έχουν προσφέρει στους ίδιους, αλλά και γενικότερα στην κοινωνία μας. Και χθες που ήμουν στην Πανεργαδική, αλλά και σήμερα διαπιστώνω με χαρά ότι ένα άξιο μέλος της κοινότητάς σας το βραβεύεται σήμερα. Δεν έχω την τύχη βέβαια να τον γνωρίζω προσωπικά. Πιστεύω όμως απόλυτα ότι το βιογραφικό το οποίο ήδη διάβασα πιστοποιεί και την εργατικότητά του και την αγάπη του για την πατρίδα και για την φιλανθρωπία του. Άρα οι ομογενείς μας και δεν ξεχνούν την πατρίδα, αλλά δεν ξεχνούν και τους ανθρώπους που αποτελούν το συνδετικό κρίκο για να μπορέσουν να διατηρηθούν αυτές οι κοινότητες και οι ομογενειακές ομάδες, που όλα μαζί αυτά αποτελούν και τη δύναμη να μπορέσουμε να στηρίξουμε την Ελλάδα μας και φυσικά τις νέες γενιές, που είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι πάντα να είστε ενωμένοι για το καλό και της κοινωνίας, αλλά και της Ελλάδος. Ευχαριστώ για την παρουσίαση την κυρία Χριστίνα, που έκαμε μέχρι στιγμής τόσο καλό έργο με την παρουσίαση του προγράμματος του σημερινού. Εκ μέρους των αδελφών ιερέων, του πατρός Γεωργίου και του πατρός Νικολάου, σας χαιρετίζω όλους σήμερα σε αυτή την ωραία εκδήλωση της ενορίας μας και της κοινότητάς μας. Είναι μια εκδήλωση που ανταποκρίνεται σε δύο σπουδαία γεγονότα. Στα 95 χρόνια της ενορίας και κοινότητος και στα 65 χρόνια του σχολείου. Και τα δύο αυτά ιδρύματα, αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση, είναι σπουδαία. Και βαδίζουν χέρι με χέρι όλα αυτά τα χρόνια και με μεγάλη επιτυχία. Γι' αυτό οι ευχαριστίες πρώτα πηγαίνουν στον Πανάγαθο Θεό, γιατί με την ευλογία Του και με την καθοδήγησή Του έφτασε η ενορία αυτή στη ζωή για 100 περίπου σχεδόν χρόνια, 95 χρόνια. Δεν ξέρω αν έχουμε κανέναν ενορίτη εδώ παρόν 95 χρόνων, αλλά είναι πολλά χρόνια. Και το έργο βέβαια φαίνεται και ευχόμεθα να συνεχιστεί. 95 χρόνια και 65 χρόνια του σχολείου. Πέρασαν τόσα πολλά παιδιά και έμαθαν τα γράμματα του Θεού, τα πράγματα. Έμαθαν την γλώσσα, έμαθαν τον ελληνικό πολιτισμό, έμαθαν τα ήθη και τα έθιμά μας. Πολλοί από εσάς είστε αυτά τα παιδιά που πέρασαν από αυτό το σχολείο. Ευχόμεθα να συνεχιστεί. Ο κάθε εορτασμός, ξέρετε, είναι ένα σταθμός και μια αφετηρία. Ένα σταθμός για να ξαναρχίσουμε κάτι καινούργιο, που γίνεται αφετηρία. Επομένως, αρχίζουμε μια άλλη επιπλέον σταδιοδρομία, θα λέγαμε, προχωρώντας για τα 100 χρόνια της κοινότητος και γιατί όχι και του σχολείου σε λίγα χρόνια. Φανταστείτε 100 χρόνια ένα σχολείο έξω από την Ελλάδα που να διδάσκει Ελλάδα. Αυτοί βέβαια οι εορτασμοί μας παίρνουν και πολλές ευθύνες, από τον μικρότερο μέχρι τον μεγαλύτερο, από τον ιερέα μέχρι τον πρόεδρο του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου ή τα μέλη διαφόρων διακονιών. Έχουμε μεγάλη ευθύνη. Αυτά που παραλάβαμε από τους γονείς μας, τους παππούδες μας, να τα συνεχίσουμε.
και να τα πολλαπλασιάσουμε, όπως έλεγαν οι αρχαίοι μονέλληνες. Η ευχή ήταν πάντοτε των γονέων στα παιδιά τους να γίνουν καλύτεροι από αυτούς. Αυτό λοιπόν είναι και η ευχή που πιστεύω ότι έρχεται και σε εμάς, στα αυτιά μας πνευματικά, από τους προπάτορές μας, από τους παππούδες, τις γονείς κλπ. Αυτής της κοινότητας. Μας λένε ότι εμείς κάναμε αυτό που κάναμε, αλλά εσείς πρέπει να κάνετε κάτι περισσότερο. Και ξέρετε ότι το κάθε περισσότερο δεν γίνεται από έναν άνθρωπο μόνο. Χρειάζεται συνεργασία. Χρειάζεται όλοι μαζί, με αγάπη και ομόνοια, να προχωρήσουμε για να χτίσουμε νέους πνευματικούς παρθενώνες στην Αστόρια. Ούτως ώστε και οι επόμενες γενιές να είναι περήφανοι για μας. Ευχόμεθα λοιπόν καλή επιτυχία σε αυτήν την καινούργια, σε αυτό το καινούριο ταξίδι που αρχίζουμε, περνώντας τα 95 χρόνια της κοινότητος και τα 65 χρόνια του σχολείου. Θα είναι δύσκολο, αλλά πιστεύω θα αξίζει. Θα αξίζει και ο κόπος και τα έξοδα και ο υδρόμος. Πρέπει πάντοτε να βλέπουμε τι είναι το καλό για την κοινότητα. Και αν είναι καλό για την κοινότητα, θα είναι καλό και για όλους μας. Και ιδιαίτερα για την νεότερη γενιά. Υπάρχουν τόσα προγράμματα στην ενορία μας. Και ευχαριστούμε όλους αυτούς που εργάζονται τόσο σκληρά. Όπως γνωρίζουμε, μεταξύ αυτών που έχουν εργαστεί τόσο σκληρά ή εργάζονται για το έργο της ενορίας, είναι και διάφορα πρόσωπα. Και νομίζω αυτό είναι καλό που έχει επικρατήσει εδώ στην ενορία μας, κάθε τόσο στις εκδηλώσεις αυτές, στην εκδήλωση αυτή, να τιμάτε κάποιο πρόσωπο που έχει προσφέρει κάτι καλύτερο. Ξέρω πολύ καλά ότι αυτά τα πρόσωπα δεν θέλουν τιμές. Αλλά εμείς δεν κάνουμε τιμές, απλώς λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό που έδωσαν, για αυτό που προσέφεραν σε αυτό το δύσκολο έργο της ενορίας μας. Το σημερινό πρόσωπο που, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, είναι ο κύριος Αναστάσιος Κουρκουμέλης. Τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε για την αγάπη του, για την υποστήριξη, για την προσφορά του και για τη φιλία του. Εγώ μόλις τον γνώρισα πριν λίγο και γίναμε φίλοι, πιστεύω. Έτσι, κύριε Αναστάση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύζυγό σας, την οικογένειά σας, για αυτή την αγάπη που είναι ζωντανή πραγματικότητα η προσφορά σας στην κοινότητά μας. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να καλέσω τον Πρόεδρο του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, τον κύριο Στέφανο Θωμάτο, να προσέλθει για να κάνουμε μία σύντομη παρουσίαση και τον κύριο Βέλη και συγχαρητήρια και πάλι congratulations, 65 years of the school, 95 of the church. Congratulations to the whole entire community for 95 years. And on behalf of State Senator Michael Gennaris, 21 years with him. And η τιμή μου είναι να ευχαριστήσω και την κοινότητα και ένα πατριώτη μου από την Κεφαλονιά. Και μεγάλη χαρά μου να του δώσω και ένα proclamation from New York State Senate honoring Tommy Kukulmelis for his lifetime community service. I won't go into details, but Tommy, you have been a pillar in this society, in this community, and Kathy, you stand right behind him. Congratulations and συγχαρητήρια. Θέλω να ευχαριστήσω τον Εντεσιμότατο Αρχιερμαντρίτη Νεκτάριο.
και τον πρόεδρο της κοινότητας Στέφανο Θωμάτο και τον Πάτερ Αργύριο που μόλις γνώρισα, που έχω πολλά καλά λόγια να πω. Για 10 λεπτά που γνωριστήκαμε είναι σαν να γνωρίζουμε χρόνια. Αλλά είναι και ορισμένα κοινά που μας ενώνουν. Εκεί βρίσκονται οι επιχειρήσεις μου, εκεί έχω μεγαλώσει, έχω περάσει τα πιο πολλά χρόνια της ζωής μου. Οι Έλληνες της Αμερικής και γενικά από τις γειτονικές πολιτείες κάποια στιγμή θα περάσουν στην Αστόρια. Είτε για να κάνουν ψώνια σε καταστήματα ελληνικά, είτε να πιούν ένα καφέ ή να φάνε σε ένα ελληνικό εστιατόριο. Η Αστόρια είναι η καρδιά της ελληνικής ομογένειας. Και το ξέρετε όλοι, και το ξέρουμε όλοι. Ο λόγος όμως που η Αστόρια έγινε το κέντρο του ελληνισμού και θα παραμείνει το κέντρο του ελληνισμού είναι διότι έχει μία δυνατή κοινότητα του Αγίου Δημητρίου. Μια κοινότητα που πραγματικά προωθεί και πραγματικά εννοώ προωθεί τα ελληνικά γράμματα και την ελληνική παιδεία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, η γλώσσα μας, η ιστορία μας είναι αυτά που μας ενώνουν. Αυτά που πρέπει να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε στις επόμενες γενιές, αν θέλουμε να διατηρηθεί ο ελληνισμός σε αυτή τη χώρα. Εγώ έχω δύο παιδιά και είμαι πολύ περήφανος που μιλάνε την ελληνική γλώσσα και έχουν τις ελληνικές αρχές. Το ίδιο θέλω και για τα εγγονάκια μου και για όλα τα παιδιά της ομογένειας. Όλοι πρέπει να προσφέρουμε στη διατήρηση του ελληνισμού με κάποιο τρόπο. Εγώ ένιωσα ότι μπορούσα να κάνω διαφορά δίνοντας αυτό το σκοπό στην ίδρυση του παιδαγικού κέντρου. Αν έχουμε όλοι αυτή την σκεπτική ότι έχουμε καθήκον να προσφέρουμε στον ελληνισμό, τότε είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά που χτίσαμε σε τόσα χρόνια θα συνεχίσουν από τις επόμενες γενιές. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς και τον καθένα ξεχωριστά για την τιμή που μου κάνατε απόψε. Χρόνια πολλά στην κοινότητα του Αγίου Δημητρίου για τα 95 χρόνια και 65 χρόνια του σχολείου. Σύντο η Ελλάς και κάποιες Αμέρικα. Να συνεχίζουμε με ομόνια, με αγάπη, με αλληλοϋποστήριξη για αυτόν τον σκοπό τον μοναδικό. Να διατηρήσουμε την ανορία αυτή ζωντανή, αυτό που της ανήκει, αυτό που ήταν, αυτό που είναι και αυτό που θα πρέπει να είναι στο μέλλον. Ζήτω λοιπόν η ανορία του Αγίου Δημητρίου.
MGTV USA. Οι δραστηριότητες της ελληνοαμερικανικής κοινότητας με βίντεο και πλήρες ρεπορτάζ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας mgtvusa.com. Καλύπτουμε καθημερινά τα γεγονότα στην Ομογένεια.